Κοντά μου έχω τον προπονητή του Φωστήρα, Θήμιο Γεωργούλη. Coach, πολλοί σήμερα περιμέναν ένα ντέρμπι, αλλά από το 34 το σκορ ήταν ήδη 5-0. Πείτε μας λίγα λόγια πώς το είδατε. Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Το μεγαλύτερο μερίδιο, αν όχι όλο, το διηγούνται οι παίκτες. Αυτοί δουλεύουν, αυτοί κουράζονται, αυτοί παίζουν στο γήπεδο. Πιστεύω ότι ήταν σε καλή μέρα. Ευτυχήσαμε να κάνουμε όλες τις ευκαιρίες γκολ και το παιχνίδι κρίθηκε, όπως λέτε, πολύ γρήγορα. Κρατάω τη σοβαρότητα της ομάδος μου για 90 λεπτά, το ότι δεν δέχτηκε γκολ. Δεν έχουμε κάνει στο γήπεδό μας, δεν έχουμε καμία απώλεια. Αυτό είναι σημαντικό για μας και θέλουμε αυτό το σερί να το προεκτείνουμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Βέβαια, τώρα θα κοιτάξουμε και κοιτάζουμε ήδη το επόμενο παιχνίδι στο γήπεδό μας που είναι με τον Μελανή Στραϊκό. Κόουτς, έχετε κάνει μια εξαιρετική σεζόν μέχρι στιγμής. Έχετε 17 συνεχόμενες νίκες, 18 συνολικά, 66 γκολ υπέρ, 7 κατά. Και δεν έχετε δεχτεί κανένα γκολ στην έδρα σας. Ποιο είναι το μυστικό αυτής της επιτυχίας? Σας είπα ότι το μυστικό είναι οι παίκτες. Είναι δουλευταράδες, είναι καλοί παίκτες με την έννοια έχουν ποιότητα. Νομίζω ότι είναι δύο κατηγορίες πιο πάνω, θα έλεγα. Και στη Γάμα Εθνική αυτή η ομάδα θα στεκόταν πολύ εύκολα και θα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως είναι τώρα, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, αλλά νομίζω αυτό βλέπει και ο κόσμος. Και κάτι άλλο. Είναι δύσκολο να κρατηθεί μια ομάδα μετά από μια διαφορά που έχει πάρει τώρα πλέον με 12 πόντους από τον δεύτερο Χολαργό. Αλλά νομίζω επειδή εμείς δουλεύουμε και για του χρόνου, να είμαστε έτοιμοι στη Γάμα Εθνική, πιστεύω θα κρατηθούμε και θα την κρατήσουμε την ομάδα και εγώ. Και το ΔΣ και οι παίχτες. Και να πούμε εδώ και τη συμβολή της διοίκησης. Και η διοίκηση έχει παίξει το ρόλο της με τους παίχτες που έφερε και τη συμπαράσταση την καθημερινή από τον πρόεδρο τον κύριο Μπαντάζη και τους υπόλοιπους του συμβουλίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.